επικαιρότητας που έχει απασχολήσει όχι μόνο το διαδίκτυο, αλλά γενικότερα. Είναι το θέμα των δύο δέντρων, των ευκαλύπτων που κόπηκαν εκεί στις Μυρτιές για να γίνει μια επιχείρηση στο σημείο αυτό. Οι μηχανικοί υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε πρώτα να πάρει τις άδειες ο ιδιοκτήτης και μετά να κοπούν τα δέντρα. Ο ιδιοκτήτης λέει ότι ποτέ δεν έκανε αίτηση να κοπούν δέντρα, εκείνος ακολούθησε την πεπατημένη και ότι κάνει αυτό που του έχουν πει, ακολουθεί τα βήματα όπως πρέπει να είναι και ότι εκείνος δεν ζήτησε να κοπεί κανένα απολύτως δέντρο. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Και το ακούτε τον εξάψαλμο τον πολιτικό, τον ακούτε εσείς και τον κοινωνικό. Ο Δήμος. Είναι όμως, δεν λέμε τα πράγματα όσο στο Δήμο, αφού δεν το λέμε. Ακούστε κυρία Μέλη και κύριε Χαραματά. Δεν θέλω να πω στην ουσία τι θέλω να πω. Θα πω μόνο μία φράση. Βλέπω υπέρμετρο ζήλο. Καλώς να υπάρχει. Ναι, άμα είναι λογικός και... Ναι. Έστω και ο ψήμος, διότι ποτέ, μα ποτέ, κατά το παρελθόν, όταν επρόκειτο να κοπεί ένα δέντρο στον επαρχιακό δρόμο, σε κανένα δεν ιδρώνε το αυτή. Μήπως ακολουθούσε τις διαδικασίες τις σωστές και δεν υπήρχε λόγος να γίνει... Θα έλεγα, κυρία Μαϊλή, ότι αυτή την φορά έγινε αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Δεν θέλω να πω σε καμία... Έγινε σωστά δηλαδή κατά την άποψή σας. Ασφαλώς σωστά, από εκεί και πέρα. Δεν θέλω να πω σε καμία αντιδικία με κανένα, ούτε με συναδέλφους, ούτε με ιδιώτες. Ο καθένας έχει την άποψή του, κρινόμαστε όλοι, όμως θα πω. Για πρώτη φορά ο Δήμος, διότι αυτή η ιστορία απασχολεί τις υπηρεσίες εδώ και περίπου 3 με 4 μήνες. Άρα δεν έγινε με ελαφρά πικαρδία το ένα. Δεύτερο, για πρώτη φορά ο Δήμος διεμού προσωπικά απέτησε και θα γίνει αυτό πριν οτιδήποτε άλλο, να φυτευτούν 20 δέντρα της δικής μας επιλογής. Τα πήρε ο... Το ξέρω. Ο επιχειρηματίας. Το και ξέρω. Μάλιστα υποσχέθηκε σε εμάς, δηλαδή είπε στην κάμερα μπροστά, θα πάρει άλλα 100. Και δεν με απασχολεί. Εμένα ακούστε. Και να την εγώ ακούστε. Αυτό εγώ, όμως είναι άλλο. Εγώ ζει. Όχι, όχι, έχει ενδιαφέρον. Διότι αν θα κάνετε ένα ρεπορτάζ και περιδιαβείτε το ανάπτυγμα όλου του επαρχιακού δικτύου και του δημοτικού, θα δείτε ότι έχουν κοπεί πάρα πολλά δέντρα και κανείς, ίσως να είναι και ευθύνη των δημοτικών αρχών, δεν είχε απαιτήσει την αντικατάσταση αυτών των δέντρων που κόπηκαν και μάλιστα με τρόπο πολλαπλάσιο. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση απέτησα, το απεδέχθη ο συγκεκριμένος ιδιώτης, να βάλει 20 δέντρα. Και για να σταματήσει και η όλη διαδικασία, σας λέω ότι έστειλα έγγραφο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, που τους λέω, να βγάλουν απόφαση ότι στην όποια κοπή δέντρου, με βάση τα προβλεπόμενα, το ένα δέντρο θα αντικαθίσταται με 5, το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να βγει κανονιστική διάταξη που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να μην μπορεί κανείς εύκολα με ελαφρά την καρδία ούτε να κόβει δέντρα, ούτε ο καθένας να λέει να προσεγγίζει το θέμα όπως αυτό θέλει. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει τώρα. Άρα ναι, κάτι λέει αυτό. Μην μου πείτε ότι εσείς δεν είδατε να κόβονται δέντρα στον επαρχιακό δρόμο προκειμένου να γίνει μια επιχείρηση. Υπάρχουν και δέντρα που έχουν κοπεί, ναι, για να υπάρχει θέα, παρακαλώ, στον επαρχιακό δρόμο. Λοιπόν, αν υπουργεί πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε, στην οδήγηση και να σκοτωθεί. Όχι, θέας. Τι θέα? Κάθομαι εγώ εδώ. Ο επαρχιακός δρόμος τι θέα έχει? Ακούστε, κάθομαι εγώ εδώ και θέλω να...
Καλύτερο είναι το δέντρο να το βλέπεις. Κυρία Μαϊλή, για σας. Λοιπόν, γι' αυτό είπα, θα σταματήσω εδώ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Όσοι δημοσιοποίησαν την αντίθεσή τους, αυτή κατεγράφει στη συνείδηση του κόσμου, η Δημοτική Αρχή κρίνεται, σταματάμε εδώ. Τι άλλο να πω. Ναι, να σταματήσουμε εδώ ή να σας ρωτήσω ακόμα κάτι σχετικά με το θέμα. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι δεν πληρεί και τους όρους. Εγώ δεν είμαι μηχανικός και δεν μπορώ να ξέρω, εσείς είστε όμως μηχανικός και θα μου απαντήσετε. Διότι πρέπει να έχει μια απόσταση 70 μέτρων, τέλος πάντων. Και δεν πληρεί τους όρους. Αυτά τα έχετε υπόψη σας, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Μαϊλή, τα έχω υπόψη. Ναι. Τα έχω υπόψη. Και λέτε ότι πληρεί. Εσείς. Τα έχω υπόψη μου. Ας δουν τις τροποποιήσεις του σχετικού νόμου, τι λέει ο νόμος για αυτό το θέμα. Υπάρχουν τροποποιήσεις. Βεβαιότατα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ όμως λέω, δεν θέλω να μπω στη λογική. Υπήρξε ένα ζήτημα. Ωραία. Βλέπετε ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση. Προς την σωστή κατεύθυνση. Και αυτό πρέπει να κάνει ο καθένας που ασκεί διοίκηση, διότι δεν είναι εδώ τα πάντα, δεν κινούνται τα πάντα όπως θέλει κανείς. Είδατε τώρα με τον κορονοϊό, οργανωμένα κράτη και αναθεώρησαν τις προσεγγίσεις τους. Εδώ στην Κάλυμνο συνέβη ένα περιστατικό αυτό, το οποίο για μένα δικαιολογημένο. Όμως θέλουμε να βελτιώσουν αυτό το καθεστώς που ισχύει τώρα, να το αλλάξουμε, να το βελτιώσουμε. Και αυτό θα γίνει με την κανονιστική διάταξη, η οποία επέχει θέση τοπικού νόμου. Τι άλλο να πω. Με την μόνιμη επιτροπή, κύριε Δήμαρχε, που έχει τις αντιρρήσεις της, γιατί δεν ήρθατε σε επαφή να συναντηθείτε ή τουλάχιστον να ανταλλάξετε απόψεις, να δείτε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Λαϊκό δικαστήριο είναι η μόνιμη επιτροπή. Όχι, βέβαια. Η μόνιμη επιτροπή τα είπε την άποψή της, την σέβομαι ανεξάρτητα αν την αποδέχομαι. Εντάξει, ναι. Και εγώ μηχανικός είμαι. Υπάρχουν 40 μηχανικοί. Με συγχωρείτε, μήπως κλείθηκαν οι 40 μηχανικοί να καταθέσουν την άποψή τους. Με συγχωρείτε. Κυρία Μαϊλή, είπα, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Αλήθεια, το λέω. Καλώς εξέθεσε η μόνιμη επιτροπή, η επιτροπή εδώ τοπικά, είπε την άποψή της. Ο καθένας μπορεί να έχει την προσέγγιση που εκείνος εκτιμά. Κύριε Δημαρχέ, αν κάναμε εμείς λάθος, θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία και σε άλλες εκλογές θα μας καταψηφίσει ο κόσμος. Κύριε Δημαρχέ, ελάτε να πάμε λίγο στο θέμα των έργων. Γιατί είχα μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Κρούσκο, που του ζήτησα μερικές πληροφορίες. Και εκείνος μου είπε ότι, μου άφησε να καταλάβω ότι υπάρχουν μερικές οικονομικές εκκρεμότητες που και αυτός ως ιδιώτης, εάν δεν ανακουφιστεί πληρώνοντας ο Δήμος ορισμένες υποχρεώσεις του, πώς θα κάνει και αυτός τις αγορές των υλικών, να πληρώσει τα ημερομίσθια. Σε αυτή την περίπτωση, τι απαντάτε, κύριε? Ακούστε. Επειδή είχα συνάντηση στην τεχνική υπηρεσία, επειδή ξετυλίξαμε ξανά πάλι όλο το κουβάρι, η διακοπή των έργων όσον αφορά τις ασφαλτοστρώσεις και τις πλακοστρώσεις συνέπεσε με το θέμα του κορονοϊού. Ανεξάρτητα αν οι αιτιάσεις ήταν αποδεκτές όλες, σίγουρα είχαν μία βάση, δεδομένου ότι είχαν δυσκολέψει όλα τα πράγματα. Τώρα που ανοίγει η διαδικασία, θα πάρει μία παράταση με το θέμα των ασφαλτοστρώσεων, γιατί για το άλλο θέμα δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα όσον αφορά τον συμβατικό χρόνο, και θα ξεκινήσει. Τα ζητήματα τα οποία έθιξε οικονομικά, εγώ προχθές εδώ έδωσα εντολή, πρέπει να εισέπραξε τα χρήματα από το έργο του Δραπέτη. Πρέπει να έδωσε εντολή, ήταν διαδικαστικό το θέμα με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, δεν το ξέρω αν τα πήρε, αν πιστώθηκε ο λογαριασμός του, αλλά αν δεν πιστώθηκε θα πιστωθεί. Εκεί υπήρχε ένα άνοιγμα, εκεί υπήρχε όντως ένα άνοιγμα, το οποίο και το τακτοποίησα με προσωπική μου παρέμβαση.
από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ευελπιστούμε ότι και τα υπόλοιπα θέματα θα βρουν τον δρόμο τους. Εμένα με ενδιαφέρει, κύριε Χαραμαντά, και να ενημερώσω με τον κόσμο, επειδή εκεί υπήρξε μεγάλη πίεση για το θέμα της ολοκλήρωσης των εργασιών του Καρπάθιου, και κατά τον κύριο Κρούσκο η 36η του 2020, όπως πήρε την παράταση, είναι καταληκτική ημερομηνία, θα παραδώσει το σχολείο, αυτό ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Και το ίδιο όσον αφορά τον παιδικό σταθμό. Δηλαδή δεσμεύθηκε ότι θα είναι συνεπής και για τα δύο αυτά έργα. Περισσότερο για μένα, αυτό που καίγεται, γιατί είχα συνάντηση και με εκπροσώπους δασκάλων και εγώ γονέων του Καρπάθιου Δημοτικού Σχολείου, του πρώτου, ναι, αν θέλετε έως πώς, και προχθές, την Παρασκευή. Ναι, και αγωνιούν όλοι. Αγωνιούν όλοι, όπως αγωνιούμε και εμείς, και με τους μετέφερα την εκ νέου δέσμευση. Ναι, γιατί τώρα υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Και από ό,τι ενημερώθηκα από έναν ιδιοκτήτη που έχει και έναν οικόπεδο, από αντιπρόσωπο ενός ιδιοκτήτη, θα αγοραστεί και το τελευταίο ακίνητο εκεί δίπλα. Αν ανοίξει, ναι. Οπότε το σχολείο αυτό θα έχει μόνο προνόμια, καινούριο, άπλετο χώρο εξωτερικά. Οπότε το λέω αυτό και για να το ακούσουν οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι μαθητές, ότι δηλαδή κινούμαστε σε μια συνολικότερη διευθέτηση του περιβάλλοντα χώρου. Ο εκ μέρους μου, και το κατάλαβε επιτέλους ο κύριος Κρούσκος, εγώ έχω κάνει την προσωπική μου ανάγκη φιλότιμο, προκειμένου να ξεπεραστούν και να ξεπερνιόνται προβλήματα που αναφύονται στη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Νομίζω ότι βρέθηκε ένας τρόπος γόνιμης επικοινωνίας, συνεργασίας, να τελειώσουν τα έργα αυτά προς όφελος του καλλιμνιακού λόγου. Όμως, κύριε Δήμαρχε, τώρα εγώ δράζω με τις ευκαιρίες, γιατί μπαίνοντας μέσα ακούσαμε κάτι που δεν μας άρεσε καθόλου. Και σας είδαμε λίγο έτσι ανήσυχο. Και αφορά στο περιφερειακό δρόμο. Ενώ όλα ήταν καλά και μας λέγατε ότι πάνε περίφημα, τα είχατε λύσει όλα και περιμέναμε τώρα τις διαδικασίες για να πει πόντα να ανοίξει τον δρόμο, κάτι τι δημιουργήθηκε. Ακούστε, και υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Θα πω ότι ολοκληρώσαμε όλες τις διαδικασίες. Ψάχνουμε ένα ζήτημα τώρα καθαρά μέσα με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Διότι όταν είχε υπογραφεί η σύμβαση τότε μεταξύ Δήμου και Καλλιμνιακού Λαού, δεν έγιναν τα προγραπόμενα της δέσμευσης της ανάλογης πίστοσης. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, του Δήμου, είπατε με τον Καλλιμνιακό Λαό. Της άμυνας. Α, μπράβο, έτσι θα το πείτε. Είπατε Καλλιμνιακού Λαού και... Α, ναι. Δήμου δηλαδή σύμβαση... Εθνικής άμυνας. Έτσι. Έτσι. Ψάχνουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το ζήτημα. Το θέμα της πίστοσης δηλαδή είναι τώρα. Όταν πρόκειται να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση, ναι, πρέπει να προηγηθούν κάποια πράγματα αναφορικά με τη δέσμευση της πίστοσης που έχει σχέση με το έργο αυτό. Εντάξει, είμαστε σε μια πάρα πολύ λεπτή, έτσι, ναι, χρονική στιγμή. Με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, έστω και με πίεση, με αγωνία, θα το ξεπεράσουμε όσο θα ξεκινήσει το έργο. Είμαι εδώ από τις 7.30 ώρα πάντως για αυτό το έργο. Α, μάλιστα. Και συνεχίζουν οι τηλεφωνικοί. Άρα, λίγο καλά το ακούσαμε. Ναι, το ακούσατε γιατί ήμουν φουντωμένος. Τα κάνω. Αυτά συμβαίνουν. Ας ελπίσουμε να το ξεπεράσουμε. Θα το ξεπεράσουμε, κυρία Παγίλη. Εντάξει, εδώ είμαστε για να λύνουμε προβλήματα, έστω και αν ακούμε άδικη κριτική, αλλά αυτό δεν πειράζει. Κύριε Δήμαρχε, τώρα άδικη κριτική, μην το λέτε αυτό. Όχι, λέω, έστω και να ακούμε άδικη κριτική. Με το αποτέλεσμα του όποιου έργου σας, όλες αυτές οι αρνητικές κριτικές θα ξεθοριάσουν. Κύριε Χαραμαντά, να πω κάτι. Ξέρετε, επειδή είμαι ψημένος, εμένα δεν μου αρέσει, αλήθεια το λέω, να μου κάνεις κριτική επί της ουσίας να το καταλάβω.
Αλήθεια. Τα έχει η πολιτική αυτά όμως, κύριε Δήμαρχε. Τα έχει η πολιτική. Και εσείς αν ανατρέξετε αυτό. Εσείς ως δημοσιογράφοι, δεν αναφέρω τόσο. Όχι, δεν είπα για μένα. Λέω δεν σας κάνουν επί της ουσίας, γιατί προφανώς έχετε ενοχληθεί από κάποια. Κυρία Μαϊκή, ακούστε. Τώρα, στο θέμα του ΧΙΤΑ, σας πάω και κλείνω έτσι. Αν ξέρετε την προσπάθεια που έχει γίνει για να τελειώσει αυτή η περιβόητη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εγώ το ξέρω. Εγώ το ξέρω, αλήθεια. Τέλειωσε. Που είναι το 50% της όλης προσπάθειας. Το ότι πάνε κάποιοι ασυνείδητοι μέσα στον χαδά και ρίχνουν έφλεκτα υλικά, γι' αυτό κλείσαμε τώρα. Οι οδηγίες που δόθηκαν είναι αυστηρότατες στους υπαλλήλους φύλακες. Και αν εν πάση περιπτώσει κάποιος, χθες εγώ έκανα βόλτα και παρατηρούσα την καθαριότητα. Ή πέρασα και από τον Άγιο Παντελέμωνα. Ρε παιδιά, υπάρχουν τα παιδιά που εθελοντικά κάνουν μια υπερπροσπάθεια. Και βλέπεις έναν κόσμο κάκο ανατεθραμένο, εγώ έτσι το λέω. Έναν κόσμο που πραγματικά δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσεις. Εκεί ήταν ολόκληρο φορτηγό, τι δεν είχε πάνω. Είδα μοτοσακό, υγιεινή, στρώματα, ντροπή. Δεν είναι αυτή η καλή ρε παιδί μου στο τέλος. Και εδώ κύριε Δημαρχέ είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είναι χαρά και λύπης. Χαράς για την νεολαία. Ναι, ακριβώς. Χθες έγινε μια θαυμάσια δουλειά στα Λινάρια. Αργυρώντα. Λινάρια, Αργυρώντα, στην Πατέρα πάνω. Πήγατε, ανεβήκατε πάνω. Είναι προγραμματισμένη η επίσκεψή μας με τον κύριο Ζηρούνη. Ακριβώς. Στα Αργυρώντα. Είδατε τι δουλειά έγινε. Ναι, πολύ σημαντική. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν μπορεί από τη μια να μείνει ο άλλος στα... τον χρόνο τον ελεύθερο, το είναι του. Νέοι επιστήμονες, νέα παιδιά, μικρά παιδιά. Ακριβώς. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Βέβαια. Βέβαια. Οι μεγάλοι άνθρωποι είναι εκεί. Εγώ χθες έκανα με τα μάξι μου βόλτα σε όλο το ανάπτυγμα του δικτύου. Έχει κάποια σημεία τα οποία τα χαίρεσαι, ανεξάρτητα ότι είναι Σαββατοκύριακο. Ναι. Και έχει κάποια άλλα που λες, ρε αδερφέ, εντάξει, δεν έχουν φιλότιμο. Όχι, δεν έχουν. Εμείς πήγαμε στον περιφερειακό δρόμο. Εγώ σας λέω, εγώ ψάχνω. Είναι γεμάτο με εγώ ψάχνω, ειλικρινά το λέω, να δω και τι πρόταση θα φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς μπορεί με αποτελεσματικό τρόπο, εγώ θέλω να βρεθεί ένας να το τσακίσω. Αλήθεια το λέω, με πρόστιμο. Δεν μπορεί οι καταστηματάρχες και οι σούπερ μαρκετάδες, σχεδόν όλοι, να πετάνε τα κυβότια τα άδεια άσπαστα. Ώστε με ένα μεγάλο αριθμό κυβωτίων άδειων να γεμίσει το πηγάδι ή ο κάδος και να πηγαίνει ο άλλος να τα ρίχνει απ' έξω. Δηλαδή, εδώ γίνεται μια υπερπροσπάθεια και δεν την σέβονται κάποιοι κύριοι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και σας το λέω επειδή παρακολουθώ από κοντά την προσπάθεια που γίνεται από την υπηρεσία καθαριότητας. Κύριε Δημαρχέ, να σας πω κάτι. Έχουμε τις αδυναμίες μας, αλλά... Και από τους εθελοντές. Πολλοί εθελοντές. Θέλω να σας πω κάτι. Το κουβεντιάσαμε την Πέμπτη σήμερα. Μου έστειλε ένα μήνυμα γραπτό ο Γιάννης Οκάνης από τον Καναδά. Α. Ο οποίος παρακολουθεί τα πάντα. Εγώ επειδή δεν παρακολουθώ την ναι, από το διαδίκτυο, τα mail μου τα λένε από εδώ. Ή από το τεχνικό γραφείο ή από εδώ. Δεν πάνω στο θέμα λοιπόν αυτό, εξεδήλωσε έτσι την στεναχώρια του και είπε αυτό ότι αυτό δεν είναι καλή μνή στο θέμα της καθαριότητας. Δηλαδή εξήγησε τους εθελοντές και είπε ότι αυτό το οποίο γίνεται χωρίς να τηρούνται οι νόμοι, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο με την αδιαφορία, δεν είναι η κάλυμος που ξέρουμε. Κυρία Μαΐλη, κύριε Χαραβαντά, εγώ είχα εδώ μία συνάντηση με τους επικεφαλείς, τον κύριο Γούρο, τον κύριο Βρινάτη, τον κύριο Καλογιάκη και τον κύριο Ζηρούνη. Διότι γίνεται μία προσπάθεια από τους εθελοντές, η οποία έχει μεγάλη στήριξη από τον Δήμο. Διότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Ωραία. Και συντονιστήκαμε να έχουμε ένα πρόγραμμα σε εβδομαδιαία βάση που θα πάνε, ώστε να υπάρχουν όλα τα αναλώσιμα, η στήριξη, η μεταφορά, διότι τα μαζέψαν, δεν πρέπει να τα μεταφέρει κάποιος. Ο Δήμος τα μεταφέρει. Ναι, χωρίς τον Δήμο, κύριε Δήμαρχε, τώρα, θυμάστε ότι εγώ ήμουν αυτός που έκανα έκκληση
Δηλαδή, ναι. Προσκάλεσα όταν ναι. μου ήρθε κάποιο. Την ιδέα. Την ναι. ιδέα και του ήρθε το γάντι. Εγώ του πάω εδώ, βάλε πλάτη. Ναι. Ωραία, λέω λοιπόν. Και βάλανε πλάτη και γερή πλάτη. Και γι' αυτό σα λέω, του είχα εδώ. Ναι. Ναι. Του είχα εδώ. Ιδιαίτερα το κομμάτι αυτό που κάνουν και τις καταλύσεις και καθαρίζουν το μικρό. Είναι ο Μιχάλης ο Γλυνάτης. Δεν είναι αξιέπαινη αυτή η ομάδα. Αξιέπαινη. Ναι, λέω λοιπόν, ας βάλει και πλάτη ο κόσμος. Ναι, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό, μακάρι. Λοιπόν κύριε Δήμαρχε, θα κλείσουμε έτσι ευχαριστώ ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έχουμε νεολαία που αξίζει πολύ. Και αυτό είναι το πρώτο. Ένα κομμάτι μάλλον είναι τα παιδιά αυτά. Και έχουμε και τους ανθρώπους που δεν προσέχουν και θα τους παρακαλέσουμε πολύ να προσέχουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.